Μαζί μα ο κύριο Μπάμπη Καραθάνο είναι ο πρόεδρο του Συλλόγου Βόρειο Υπηρετών εδώ στην Ελλάδα. Γεια σα, κύριε Γεια σας. Καλημέρα. Ευχαριστούμε Καλημέρα. πολύ που είστε εδώ. Ε, να μα βοηθήσετε τώρα να διευκρινίσουμε, γιατί είναι συγκεκριμένε πληροφορίε γιατί έχει γίνει στου βουλιαράκου. Καταρχήν, τι πληροφορίε έχετε εσεί ναι, από εκεί. Και αν πρωί, έχετε επικοινωνία, πλέον... δική σα επικοινωνία. Ναι, ναι έχουμε, έχουμε επικοινωνία. Σήμερα, αργά το βράδυ από χθε το βράδυ, είχαμε μια πλήρη εικόνα, γιατί αρχικά ήταν συγκεκριμένε πληροφορίε και κυρίω ήταν πληροφορίε από τα μέσα μαζική ενημέρωση τη Αλβανία που μετέδιδαν πράγματα τα οποία δεν είχαν συμβεί. Στην πραγματικότητα, τι έγινε μετά την εκδήλωση τη εθνική επαιτίου. Mm -hmm. Στο ελληνικό νεκροταφείο στο Βουλιαράτιο, όπου είναι θαμένοι οι Έλληνε πεσόντε του 40, mm -hmm. οι, οι Αλβανοί αστυνομικοί κατέβασαν την ελληνική σημαία. Εκεί να ξέρετε υπάρχει αλβανική και ελληνική σημαία. Όπω γνωρίζετε, οι Έλληνε βορειοπυρότε, η ελληνική μειονότητα τη Αλβανία είναι μια αναγνωρισμένη εθνική μειονότητα. Που χαίρει όλων, των... όλων των δικαιωμάτων. Αυτή τη γίνονται οι εκδηλώσει. με ε... την ελληνική σημαία, Βεβαίως πάντα. Ε... Και στα, στον και ιστό στα χωρί να έχουμε τέτοια σημαία. Στα κτίρια των δημαρχείων και των κοινοτήτων που ε, είναι πλειοψηφία ο ελληνισμό, υπάρχει πάντα ελληνική και αλβανική σημαία. Mm -hmm. Ούτε Ακριβώς. απαγορεύεται κάποιο να υπησέλθει. Δεν απαγορεύεται σημαία. και ίσα ίσα επιβάλλεται να είναι. Mm. Κάποιο λοιπόν μετά την εκδήλωση, μετά το μνημόσιο και την τοξολογία, κατέβασε τη σημαία. Αυτή για αυτή τη σημαία γίνεται ο λόγο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτή τη σημαία ακριβώ. Λοιπόν. Ε, και ο Κωνσταντίνο Κατσίφα, τον οποίο γνώριζα και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ούτε ψυχοπαθή ήταν, έτσι τον γνώριζα προσωπικά. Σε αυτό που λέτε το ψυχοπαθή ήταν, αναφέρεστε στη δήλωση του Αλβανού Πρωθυπουργού. Βεβαίω. Ο οποίο είπε ότι ήταν ένα ψυχοπαθή εξτρεμιστή. Στην απαράδεκτη δήλωση του Αλβανού Πρωθυπουργού. Έτσι, ήταν ένα παιδί, νέο παιδί, ο οποίο είχε εργαστεί στην Ελλάδα. Mm -hmm. ε, γύρισε πριν από πέντε χρόνια στο χωριό του, στο Βουλιαράτη, δούλευε σιδερά. Είχε ένα παιδάκι, είχε ένα παιδάκι. Λοιπόν, ε, δεν ήταν ούτε τη ε, της, ε, της Χρυσή Αυγή, ούτε τη Μαβί, κτλ. Ήταν ένα πατριώτη, ο οποίο προφανώ λόγω τη ημέρα και τη συγκίνηση δεν ανέχτηκε το κατάστημα τη ελληνική σημαία, Πήγε σπίτι, πήρε μια δική του σημαία και την ανέβασε. Ναι. Βεβαίω, από ό,τι ξέρουμε, είχε και όπλο. Προφανώ πήρε και το όπλο, λοιπόν. Και ανέβασε η και όταν τον είδα ότι ανέβασε η Πήγαν οι αστυνομικοί να το συλλάβουν. Mm -hmm. Και αυτό πυροβόλησε στον αέρα και έφυγε προ το βουνό. επάνω. είναι ένα σημείο το οποίο έχει σκιέ. Διότι ε, η πυροβόλησε στον αέρα, όπω λέτε εσεί. Η πυροβόλησε κατά των αστυνομικών, όπω λένε οι Αλβανίε. Είναι, είναι βέβαιο ότι. Έχει όλοι... Όλ... αποσαφινιστεί αυτό και Έχει αποσαφινιστεί απολύτω. Ήταν παρόντε. Και έχει παρόνες... κινητοποίηση την οποία βλέπουμε δεκάδες, τον, τον Αλβανικό Ναρκό. Α... Γιατί έγινε, κύριε Καραθάνο. Προφανώ, εντάξει. Γιατί εδώ ε... ακούσαμε για ντρόουν, ακούσαμε για ειδικέ ομάδε. Κινητοποιήθηκε αμέσω λοιπόν αυτό επειδή ανέβασε με και πήγαν πάλι να την κατεβάσουν οι αστυνομικοί. Αυτό προφανώ έτσι. Ε, Ενέβηκε πολύ, αντέδρασε. Και, και άρχισαν να πυροβολήσουν τον αέρα για να φύγουν οι αστυνομικοί. Αυτοί προφανώ φοβούμενοι κάλεσαν τι ειδικέ δυνάμει, mm. οι οποίε εντό περίπου μισή ώρα ήρθαν, με ελικόπτερα, με πράγματα ιστορίε. Αυτό έφυγε προ το βουνό, mm. είναι ένα σημείο πάνω από το Βουλιαράτι. Mm. Μια βουνοπλάγια, ε, Είναι μια βουνοπλάγια, όπου είναι η δεξαμενή εκεί, η δεξαμενή που δίνει νερό στο χωριό. Αυτό καλύφθηκε εκεί, περικυκλώθηκε. Δεν πυροβόλησε ούτε μία φορά. Εναντίον των αστυνομικών. Άλλο σημείο με διότι οι αλβανικέ αρχέ λένε ότι μα πυροβολούσε επί μισή ώρα. Όπω και στο προηγούμενο που είπατε, θέλω να πω, υπάρχουν κάτοικοι και άνθρωποι εκεί οι οποίοι θα πιστοποιήσουν ότι το βαλιφάριο πυροβολούσε στον αέρα και όχι κατά των αστυνομικών. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν μαρτυρίε. Ναι. Και Άρα εμείς περιγράφεται η εκτέλεση, κύριε Καραθάνο. Είναι εμψυχρό εκτέλεση. Σήμερα η οικογένεια έχει ζητήσει μέσω και του ελληνικού προξενείου, γιατί ο Κωνσταντίνο ήταν και Έλληνα mm -hmm. Έτσι. Ε, έχουμε ζητήσει πραγματογνώμονα για, και ιατροδικαστή πρώτα για να εξετάσει τα όπλα, να εξετάσουμε αν αυτή η υποτιθέμενη σφαίρα στο αυτοκίνητο στο τη αστυνομίας στο είναι mm. από όπλο του Κωνσταντίνου ή είναι από άλλο. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο και ενώ μπορούσε να συλληφθεί και να δικαστεί για την ε, ενέργειά του να πυροβολεί στον Άρα, άρα. κύριε Καραθάνωση... και να τιμωρηθεί. Εγώ δεν έχουμε ε, λόγο να πούμε γι' αυτό. Αλλά όχι να εκτελεστεί εμψυχρό. Εδώ είναι εκτέλεση ψυχρό, την καταγγέλουμε. Είναι ένα παιδί τη ελληνική μειονότητα εκεί, ο οποίο εργάστηκε στην Ελλάδα, έβγαλε χρήματα, πήγε και δούλευε τίμια εκεί, είχε οικογένεια, δεν ήταν τρελό, δεν ήταν ψυχοπαθή, δεν ήταν ξαυγήτη, ήταν ένα Έλληνα, ο οποίο ζούσε εκεί, δεν είχε ενοχλήσει ποτέ, είχε περιτήσει τον ελληνικό στρατό, είχε ένα πατριωτισμό. Ανέβαζε ελληνικέ σημαίε στο Facebook, δεν, δεν απειλούσε ποτέ κανέναν, ούτε είχε δημιουργήσει ποτέ κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Έτσι. Οι υπόλοιπε πληροφορίε Άρα... που έρχονται στο φω τη δημοσιότητα, ότι έγινε εισβολή στο σπίτι του Παλικαριού όταν έγινε το περιστατικό και ότι χτυπήθηκε και η μητέρα του. Έγινε. Εντάξει. Ότι... Έγινε, έγινε, μία έφοδο, υποτίθεται, για να βρουν και άλλα όπλα και βόμβε και πυρομαχικά κτλ. Και πράγματι έγινε αυτό. Πράγματι ε, ήταν λίγο απότομη η αστυνομική. Mm. Δεν θα μείνω εγώ σε αυτό. Οι υπόλοιποι κάτοικοι με του οποίου επικοινωνήσατε, γιατί μα είπατε ότι έχετε επικοινωνία, συμμερίζονται αυτό που λέτε για εμψυχρό εκτέλεση. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η δική μα πληροφορία. Θα... Και ο πραγματογνώμονα ναι. έτσι θα βρει διότι η βολή είναι, έχει μία βολή στο κούτελο και μία στην καρδιά.